Πρέπει να πάω να ξυπνήσω την αίμα. Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Θα πάει στο νηπιαγωγείο. Ακόμα κοιμάται. Πολύ περίεργο. Ξύπνα, μικρούλα μου. Ξύπνησα. Είμαι έτοιμη. Καλημέρα, μαμά. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που θα πάω στο νηπιαγωγείο. Είμαι τόσο χαρούμενη. Πάρα πολύ ωραία, μικρή μου. Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να ετοιμαστείς, γιατί θα αργήσουμε. Πρέπει να βάλω σήμερα κάτι ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πηγαίνω με τα ίδια ρούχα που είμαι κάθε μέρα. Μήπως να αλλάξω παντελόνι. Ναι, νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό. Αχ, φαίνομαι πάρα πολύ ωραία. Είσαι πάρα πολύ ωραία, Έμα. Ίσως αν βάλω και αυτό το καπελάκι να δείχνω ακόμα ωραιότερη. Πού θα πας, σε πάρτι? Όχι, στο νηπιαγωγείο. Δεν χρειάζεται να βάλεις καπέλο, Έμα, στο νηπιαγωγείο. Δεν πειράζει, εγώ θέλω να πάω και να είμαι ωραία. Αχ, κι εγώ έτσι ήμουν την πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο. Λοιπόν, τι να της ετοιμάσω για το πρωινό? Ίσως θα θέλει λίγο ψωμάκι με... Μαμά, είμαι έτοιμη! Έκανα και το σακίδιό μου και είμαι έτοιμη! Αχ, μπράβο, κι εγώ σε ετοίμασα το φαγητό σου. Δεν θέλω φαγητό. Δεν γίνεται. Αλλά γιατί έβαλες αυτό το καπέλο, Έμα? Μαμά, θέλω να με συμπαθήσουν τα άλλα παιδάκια και θέλω να κάνω εντύπωση. Γι' αυτό και το έβαλα. Και επίσης σκέφτηκα να μου δώσεις κάτι για να κεράσω και τα άλλα παιδάκια. Αυτά εδώ τα μήλα, για παράδειγμα. Παιδί μου, δεν έχεις γενέθλια για να κεράσεις τα παιδάκια. Κανένας δεν πάει στο νηπιαγωγείο με δώρα την πρώτη μέρα. Εγώ όμως θέλω να πάω για να με συμπαθήσουν και για να κάνω πολλούς πολλούς φίλους. Εντάξει, Έμα. Θα σε συμπαθήσουν ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να κάνεις δώρα. Άντε, μην αργείς. Δεν θέλω να αργήσω την πρώτη μέρα. Αυτό εδώ είναι ένα δωράκι για σένα. Είναι μία μικρή έκπληξη από μένα για την πρώτη σου μέρα. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μανούλα. Τι είναι όμως? Θα το ανοίξει το νηπιαγωγείο. Λοιπόν, φύγαμε. Για να σε βγάλω φωτογραφία. Ωραία, τέλεια. Ας ξεκινήσουμε για τη μεγάλη μέρα. Το μικρό μου κοριτσάκι θα πάει νηπιαγωγείο, μεγάλωσε πια. Σταμάτα να κλαις, μην είσαι λυπημένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα πάω εκεί. Αχ, λοιπόν, για να πάρουμε και αυτά τα μήλα. Ωραία, όλα είναι σε άριστη κατάσταση. Σε λίγη ώρα θα υποδεχθούμε τα καινούργια παιδάκια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μια καινούργια τάξη ξεκινά. Α, για να δούμε εδώ την πρώτη μέρα. Δεν θα έχουμε τόσα πολλά παιδιά, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει από τις διακοπές. Γεια σας! Α, γεια σου, Έμα, τι κάνεις? Κυρία Σουζάνα, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα στο νηπιαγωγείο. Κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που σε βλέπω. Κυρία Περιστέρη, τι κάνετε? Καλά, είμαι κάπως συγκινημένη γιατί η Έμα θα αρχίσει το σχολείο. Ναι, το καταλαβαίνω, αυτό το συνέστημα το είχα κι εγώ. Αχ, πώς μεγαλώνουν έτσι τα παιδιά. Α, ωραία, θα κάνω τη βουτιά στην πισίνα που έλεγε ο Αλέξανδρος. Έτοιμη! Ιούπι! Μα πού είναι οι μπάλες? Αυτή υποτίθεται ήταν πισίνα με μπάλες. Αχ, Έμα, δεν πρόλαβα να γεμίσω την πισίνα με τις μπάλες. Ευτυχώς φοράω αυτό το καπελάκι και δεν χτύπησα το κεφάλι μου. Ένα λεπτό, μα τι είναι όλα αυτά εδώ τα μήλα που έφερες μαζί σου? Η Έμα ήθελε να τα φέρει για να κεράσει τα παιδιά την πρώτη μέρα. Λοιπόν, Έμα, θα σου δώσω ένα γλυκό φυλάκι και σε λίγο θα φύγω. Εάν χρειαστείς κάτι, μην διστάσεις να με πάρεις τηλέφωνο. Δεν χρειαστώ τίποτα, μαμά. Άσε με, είμαι μεγάλο κορίτσι πλέον. Δεν έχει πισίνα με μπάλες στο νηπιαγωγείο και εγώ περίμενα πώς και πώς. Έμα, η μαμά φεύγει.
Καλά, καλά. Εγώ θέλω να παίξω με τα παιχνίδια. Θα τα πούμε αργότερα. Αχ, μεγάλωσε και αυτό το παιδάκι μου. Η πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο. Η πρώτη μέρα στο νηπιαγωγείο και δεν έχει με τίποτα να παίξω. Γεια, τι κάνεις? Εγώ είμαι ο Ράσελ. Α, λοιπόν, Ράσελ, μπορείς να παίξεις αν θέλεις με την αίμα. Και εγώ ήρθα εδώ πέρα για την πρώτη μου μέρα στο νηπιαγωγείο. Γεια σου, τι κάνεις? Είμαι η Κλάρα. Θέλεις να παίξουμε? Γεια σου, Κλάρα, εγώ είμαι η αίμα. Δεν θέλω πάρα πολύ να παίξουμε. Μόλις έγινες η καλύτερη μου φίλη. Λοιπόν, έχει από εδώ πολύ χώρο. Μήπως όμως θέλεις να έρθω κι εγώ να παίξω μαζί σας? Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω μουσικός. Α, να και ακόμα ένα παιδάκι. Αυτή είναι η Μάουρις. Αχ, τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα φάω το μήλο μου. Έφερα για όλους να φάτε μήλα. Α, μήλο. Δεν είμαι πολύ φαν των μήλων. Κι εγώ θα το φάω αργότερα. Τώρα λέω να δοκιμάσω κάτι άλλο να φάω. Η μαμά λέει ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. Είναι πολύ καλά. Πρέπει να φας. Δεν ξέρω, ίσως αργότερα. Κανένας δεν άρεσε τα μήλα που του έφερα. Αχ, για να δούμε την πρώτη μέρα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν άλλα δύο παιδάκια ακόμα. Όπως βλέπω εδώ στο πρόγραμμά μου. Τι, η Κλάρα έχει αλλεργία στο μήλο. Αχ, ελπίζω να μην το έφαγε. Μπράβο, Κλάρα, που έφαγες το μήλο. Αλλά τι είναι αυτά που έβγαλες στο πρόσωπό σου? Κλάρα, αχ, παιδάκι μου, αχ, έχεις αλλεργία στο μήλο. Αχ, τι πάθαμε. Πρέπει γρήγορα να πάμε στο νοσοκομείο. Έχει αλλεργία. Αχ, πείτε μου, γιατρέ, πώς είναι το παιδί? Ναι, μην ανησυχείτε. Μία μικρή αντίδραση στο μήλο. Έχει αλλεργία. Αχ, με συγχωρείς, Κλάρα. Δεν ήξερα ότι είχες αλλεργία στο μήλο. Εγώ φταίω για όλα. Δεν ήξερα ότι το μήλο θα σου προκαλέσει αλλεργία. Αχ, την έκανα τη ζημιά μου την πρώτη μέρα. Ελπίζω να γίνεις γρήγορα καλά.